Το ευκολότερο πράγμα να έχει σε ένα πάνελ. Συναδέλφους πρώτα απ' όλα. Συναδέλφους πάνω απ' όλα. Όπου είπα ότι σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται δημοσιογράφος συντονιστής, χρειάζεται ο ασκητής. Γιατί οι δημοσιογράφοι συνήθως όταν συμμετέχουν σε ένα πάνελ ποτέ δεν ολοκληρώνουν. Να μου πείτε, ίσως γι' αυτό έχουμε και την ποιότητα της ενημέρωσης. Πάρ' το πίσω τώρα. Πάρ' το πίσω τώρα, γιατί εγώ ως δημοσιογράφος έχω συναντηθεί με τον ασκητή στον Αντένα σε εκπομπή μεσημέρι να μου λέει ότι όλες οι γυναίκες που έχουν βιαστεί το θέλουν κατά βάθος. Λοιπόν, πάρ' το πίσω τώρα, γιατί είμαι και η μόνη γυναίκα στο πάνελ. Τώρα όμως. Μα δεν είναι αυτό. Πάρε τον ασκητή πίσω και την άποψή του. Έλα. Έλα, πάρ' το τώρα. Για τον ασκητή δεν είναι. Ναι, πάρ' το πίσω. Για τον ασκητή. Πάρ' το πίσω τώρα. Πάρ' το πίσω τώρα. Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις είναι αντιπολιτικές. Μπορεί να έχει. Θες το βίντεο. Θες την κασέτα. Διότι όταν μιλάω, μιλάω. Δεν μπορεί να αποτελεί όταν μιλάω, μιλάω, του άποψη αυτό. Όταν μιλάω και έχω προσωπική άποψη για τα θέματα, μιλάω. Επειδή το ξέρω, κάναμε μαζί τη διδακτορική διατριβή και σου ξέρω πόσο ενάντια στους διατριβούς είναι. Αντένα. Ανάλλαξε θέση μετά, δεν είναι το πρόβλημα. Μιλάει για σεξ, δεν είχε μια σχέση. Με το σεξ, το να μιλάς με το σεξ. Για το σεξ. Να πω κάτι. Σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, Γιώργο. Πολύ γρήγορα, Γιώργο, πολύ γρήγορα για να